Αντρέι Ταρκόφσκι Αποτυπωμένος χρόνος Ξεκινά διάλογος Σταυρόγγιν Στην αποκάλυψη ο άγγελος ορκίζεται ότι δεν θα υπάρχει πλέον χρόνος Κυρίλοφ Το ξέρω, πολύ σωστά λέγεται εκεί με σαφήνεια και ακρίβεια όταν φτάσει ολόκληρος ο άνθρωπος στην ευτυχία, τότε δεν θα υπάρχει πια χρόνος, γιατί δεν χρειάζεται κανείς τίποτα. Πολύ σωστή σκέψη. Σταυρόγγιν. Πού θα τον κρύψουνε λοιπόν, Κυρίλοφ. Πουθενά δεν θα τον κρύψουν. Ο χρόνος δεν είναι αντικείμενο, μα ιδέα. Θα σβήσει στο μυαλό. Φιόντορ Ντοστογεύσκη, η δαιμονισμένη ο χρόνος είναι όρος για την ύπαρξη του εγώ μας. Είναι κάτι σαν πολιτιστικό διάμεσο που καταστρέφεται όταν δεν χρειάζεται άλλο. Μόλις λυθούν οι δεσμοί ανάμεσα στο άτομο και τις συνθήκες ύπαρξης. Και η στιγμή του θανάτου είναι θάνατος του ατομικού χρόνου. Η ζωή του ανθρώπου δεν είναι πια προσιτή για τα συναισθήματα αυτών που μένουν ζωντανοί είναι νεκρή για τους γύρω του. Ο χρόνος είναι αναγκαίος για τον άνθρωπο, ο οποίος μόνο μέσω του χρόνου μπορεί να γίνει προσωπικότητα. Δεν εννοώ όμως τον γραμμικό χρόνο, δηλαδή τη δυνατότητα να γίνει κάτι ο άνθρωπος κάνοντας κάποια πράξη. Η πράξη είναι αποτέλεσμα και εγώ στο νου μου έχω την αιτία που κάνει τον άνθρωπο ηθική ενσάρκωση. Η ιστορία δεν είναι χρόνος, ούτε η εξέλιξη. Και οι δύο είναι συνέπειες. Ο χρόνος είναι κατάσταση, η φλόγα όπου ζει η σαλαμάνδρα της ανθρώπινης ψυχής. Ο χρόνος και η μνήμη συγχωνεύονται. Είναι σαν τις δύο πλευρές ενός δομίσματος. Είναι αρκετά φανερό ότι χωρίς τον χρόνο δεν μπορεί και η μνήμη να υπάρξει. Η μνήμη όμως είναι κάτι τόσο πολύπλοκο που κανένας κατάλογος των ιδιωτήτων της δεν θα μπορούσε να προσδιορίσει το σύνολο των εντυπώσεων με τις οποίες μας επηρεάζει. Η μνήμη είναι έννοια πνευματική. Λόγου χάρη, όταν κάποιος μας μιλήσει για την παιδική του ηλικία μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα ότι έχουμε αρκετό υλικό για να σχηματίσουμε πλήρη εικόνα του ανθρώπου. Ένας άνθρωπος χωρίς μνήμη γίνεται δέσμιος μιας πλασματικής ύπαρξης. Χάνοντας τον χρόνο είναι ανήμπορος να αντιληφθεί τον δικό του σύνδεσμο με τον έξω κόσμο. Κοντολογής είναι καταδικασμένος να τρελαθεί. Ο άνθρωπος ως ονηθικό είναι πρικισμένος με μνήμη που σπέρνει μέσα του ένα αίσθημα ανικανοποίητου. Η μνήμη μας κάνει ευάλωτους, ευαίσθητους στον πόνο. Όταν οι λόγοι και οι κριτικοί μελετούν τον χρόνο στη λογοτεχνία, τη μουσική ή τη ζωγραφική, μιλούν για τις μεθόδους εγγραφής του. Στα έργα του Τζόις ή του Προύστ, λόγου χάρη, εξετάζουν τον αισθητικό μηχανισμό της μνήμης, το πώς ακριβώς καταγράφει τις εμπειρίες του το άτομο που αναπολεί τα περασμένα. Μελετούν τις φόρμες που χρησιμοποιούνται στην τέχνη για να προσδιορίσουν τον χρόνο. Ενώ εμένα με ενδιαφέρουν εδώ οι εσώτερες ηθικές ιδιότητες που ενυπάρχουν στον ίδιο τον χρόνο. Ο χρόνος ζωής ενός ανθρώπου του δίνει την ευκαιρία να γνωρίσει ότι είναι ηθικόων, ταγμένο στην αναζήτηση της αλήθειας. Κι όμως αυτό το δώρο στον άνθρωπο είναι ευχάριστο και μαζί πικρό. Ζωή είναι μόνο μία δεδομένη χρονική περίοδος όπου μπορεί ή μάλλον πρέπει να διαμορφώσει το πνεύμα του σύμφωνα με το πώς αντιλαμβάνεται το σκοπό της ανθρώπινης ύπαρξης. Όμως το άκαμπτο πλαίσιο στο οποίο έχει τεθεί η ζωή φανερώνει ακόμα πιο καθαρά την ευθύνη που έχουμε απέναντι στον εαυτό μας και στους άλλους. Η ανθρώπινη συνείδηση για να υπάρξει εξαρτάται από τον χρόνο. Λένε πως ο χρόνος είναι αμετάκλητος και είναι αλήθεια με την έννοια ότι δεν μπορείς να φέρεις πίσω τα περασμένα. Τι ακριβώς είναι αυτά τα περασμένα, όλα όσα πέρασαν και τι σημαίνει πέρασαν για κάποιον όταν για τον καθένα μας το παρελθόν είναι φορέας κάθε συγκεκριμένου πράγματος στο παρόν μας σε κάθε στιγμή μας. Από μια άποψη το παρελθόν είναι πολύ πιο πραγματικό από το παρόν ή τουλάχιστον πιο σταθερό, πιο ανθεκτικό το παρόν γλιστρά μέσα από τα χέρια μας και χάνεται σαν άμμος και μόνο όταν το αναπολούμε αποκτά υλικό βάρος. Τα δαχτυλίδια του βασιλιά Σολομώντα είχαν το επίγραμμα «Όλα θα περάσουν». Εγώ, αντίθετα, θέλω να επισύρω την προσοχή στον τρόπο με τον οποίο ο χρόνος με την ηθική του σημασία επιστρέφει. Ο χρόνος δεν χάνεται χωρίς να αφήσει ίχνη. Γιατί είναι κατηγορία υποκειμενική, πνευματική και ο βιωμένο χρόνος μένει στην ψυχή μας σαν εμπειρία εν χρόνο. Το αίτιο και το αποτέλεσμα αλληλοεξαρτώνται και αλληλοσυμπλέκονται. Το ένα γεννά το άλλο από μια αδυσόπιτα καθορισμένη αναγκαιότητα που θα ήταν μοιραία για εμάς αν ανακαλύπταμε με μιας όλους τους συνδυατικούς κρίκους αυτής της συνέχειας. Η σχέση αίτιου και αποτελέσματος κοντολογήσει μετάβαση από τη μία κατάσταση στην άλλη είναι και η μορφή με την οποία υπάρχει ο χρόνος, το μέσο για την υλοποίησή του στην καθημερινή πρακτική. Αφού όμως το αίτιο έχει το αποτελεσμά του, δεν μπορεί να πεταχτεί σαν την χρησιμοποιημένη σκαλοσιά ενός πυράβλου. Με κάθε αποτέλεσμα επιστρέφουμε μονίμως στην πηγή του, στα αίτια του. Με άλλα λόγια, με τη βοήθεια της συνείδησης μπορούμε να γυρίσουμε πίσω το χρόνο. Το αίτιο και το αποτέλεσμα μπορούν να συνδεθούν μεταξύ τους αναδρομικά και τότε είναι πράγματι σαν να επιστρέφει κανείς στο παρελθόν του. Ο Σοβιετικός δημοσιογράφος Οφτσίνικοφ περιγράφοντας την Ιαπωνία έγραψε «Θεωρείται ότι ο χρόνος, περσέ, βοηθά να γνωρίσουμε την ουσία των πραγμάτων. Οι Ιάπωνες λοιπόν βλέπουν μια ιδιαίτερη ομορφιά στα γυρατιά. Του ελκύει η γκρίζα απόχρωση στον κορμό ενός γέρικου δέντρου, η φαγωμένη πέτρα, ακόμα και η κουρελιασμένη όψη μιας φωτογραφίας που οι άκρες της δείχνουν ότι την έχουν περιεργαστεί ένα σωρό άνθρωποι. Όλα αυτά τα σημάδια ηλικίας τα ονομάζουν σαμπά που κυριολεκτικά σημαίνει σκουριά. Σαμπά λοιπόν είναι μια φυσιολογική οξύδωση, η ομορφιά της παλιάς εποχής, η σφραγίδα, η πατίνα του χρόνου. Το σαμπά, στοιχείο ομορφιά, ενσαρκώνει το σύνδεσμο μεταξύ τέχνη και φύση. Θα μπορούσε λοιπόν να πει κανεί πω οι Ιάπωνες προσπαθούν να δαμάσουν τον χρόνο ω υλικό τη τέχνης. Και εδώ αναλογίζεται κανεί αυτά που γράφει ο Προύστ για τη γιαγιά του. Ακόμα και όταν έπρεπε να προσφέρει σε κάποιον ένα δώρο, καθώς λένε χρήσιμο όταν έπρεπε να χαρίσει μια πολυθρόνα, ένα σερβίτσιο, ένα μπαστούνι γύρευε να βρει αντίκες. Λες και αφού από την αχρηστία είχαν χάσει το χαρακτήρα της ωφελημότητας ήταν στη διάθεσή μας πιότερο για να διηγηθούν τη ζωή ανθρώπων μια άλλη εποχής παρά για να εξυπηρετήσουν τις απαιτήσεις της δικής μας. Ο Προύστ είπε ακόμα να υψώσουμε ένα πελώριο οικοδόμημα αναμνήσεων και νομίζω πως αυτό έχει κληθεί να πράξει ο κινηματογράφος. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι ιδανική εκδήλωση της ιαπωνικής έννοιας Σαμπά γιατί καταφέρνοντας να δαμάσει το χρόνο αυτό το εντελώς καινούριο υλικό γίνεται κυριολεκτικά μια νέα μουσα δεν μπορώ ακόμα να ξεχάσω εκείνο το ιδιοφιές έργο που προβλήθηκε τον περασμένο αιώνα. Την ταινία με την οποία άρχισαν όλα. Την άφηξη τρένου στο σταθμό της Λασιότα του Αύγουστου Λιμνιέρ. Η ταινία αυτή ήταν ένα απλούστατα αποτέλεσμα της ανακάλυψης της κάμερας, του φιλμ και του μηχανήματος προβολής. Το θέαμα διαρκεί μόλις μισό λεπτό και δείχνει ένα ηλιόλουστο τμήμα σιδηροδρομικού σταθμού με κυρίες και κυρίους που κόβουν βόλτες και το τρένο που έρχεται από το βάθος της εικόνας και κατευθύνεται ολόησια στο φακό. Καθώς το τρένο πλησίαζε, πανικός άρχισε να κυριεύει την αίθουσα. Οι θεατές πετάχτηκαν απάνω και το βάλαν στα πόδια. Εκείνη τη στιγμή γεννήθηκε ο κινηματογράφος. Δεν ήταν απλώς ζήτημα τεχνικής ή κάποιος νέος τρόπος αναπαράστασης του κόσμου. Είχε δημιουργηθεί μια νέα αισθητική αρχή. Πρώτη φορά στην ιστορία των τεχνών, στην ιστορία της παιδείας, ο άνθρωπος βρήκε τρόπο να αποτυπώσει τον χρόνο και ταυτόχρονα τη δυνατότητα να τον αναπαράγει στην οθόνη, κατά βούληση, να τον επαναλαμβάνει και να επιστρέφει σε αυτόν. Απόκτησε μια μήτρα του πραγματικού χρόνου, αφού είδε και κατέγραψε τον χρόνο, μπορούσε πλέον να τον διατηρήσει χρόνια ολόκληρα, θεωρητικά για πάντα, σε μεταλλικά κουτιά.